Να πάω στον κύριο Κατσιώτη. Κύριε Κατσιώτη, θέλουμε ένα σχόλιο από εσάς για το ταξίδι και τις προσδοκίες, παρόλο που φανταζόμαστε περίπου την απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά επειδή το ΚΚΕ, παρόλο που είναι αρνητικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακολουθούμε τι κάνει η αναλύση διεθνής. Βλέπετε, είπε πριν ο κύριος Κουμουτσάκος, ότι αλλάζουν γενικά ισορροπίες. Δημιουργείται ένα διαφορετικό τοπίο με καινούριους πόλους. Βλέπετε να συμβαίνει σιγά σιγά κάτι τέτοιο και μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δηλαδή να έχουμε από τη μια μεριά το Σόλτς με τους δικούς του και από την άλλη να δημορφώνεται ένα δίπολο Ντράγκη Μακρόν με ένα πιο εναλλακτικό λόγο. Βλέπετε να αναδύονται τέτοιες διεργασίες? Οι διεργασίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και στο μέλλον, ακόμα μεγαλύτερες, να το πω έτσι. Και βεβαίως οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις θα οξύνονται μεταξύ των υπηρεστικών κέντρων και μεταξύ των ισχυρών χωρών για να μπορούν να ελέγξουν συνολικά πηγές πλούτου, τους δρόμους μεταφοράς, της ενέργειας και των άλλων εμπορευμάτων. Αυτός είναι και ο πόλεμος που γίνεται τώρα στην Ουκρανία. Αυτός είναι ο στόχος, να ελέγξουν συνολικά την περιοχή οι Αμερικάνοι και βέβαια μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ερίζουν ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει μεγάλη πίτα από όλη αυτή την επέμβαση που γίνεται σε αυτή την περιοχή. Άρα, κύριε Κατσιώτη, την ευθύνη για αυτόν τον πόλεμο την έχει αποκλειστικά η Αμερική, η Ρωσία? Δεν έχει ευθύνη? Βεβαίως έχει ευθύνη η Ρωσία. Η Ρωσία έκανε την εισβολή, την έχουμε καταδικάσει σαν κόμμα. Έχουμε κάνει κινητοποιήσεις και στη Ρώσικη Πρεσβεία. Ωστόσο όμως ο πόλεμος αυτός συνεχίζεται και δεν είναι τώρα. Αυτός ο πόλεμος που ετοιμαζόταν καιρό, από το 2014 ακόμη που είχαμε όλη αυτή την έκρηκτη κατάσταση στην περιοχή και την επέμβαση και τότε. Από τότε λοιπόν ετοιμάζεται, νατοικές ασκήσεις γινόταν όλη αυτή την περίοδο, όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια η Ουκρανία σήμερα είναι στη μέση, από τη μία είναι η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη η Ρωσία, και στη μέση ο λαός της Ουκρανίας, ο οποίος πληρώνει, να το πω έτσι, τις συνέπειες αυτής της σύγκρουσης των ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, για να μπορέσουν να περιορίσουν τη Ρωσία. Σε όλο αυτό, κύριε Κατσιώτη, υπάρχει κάποιος, και υπάρχει κάποιος που θέλει ειρήνη? Ορίστε. Υπάρχει κάποιος που θέλει ειρήνη τώρα? Εσείς τι καταλαβαίνετε σαν κουκούρα? Ακούστε, όπως φαίνεται κανείς δεν θέλει την ειρήνη τώρα. Όλοι θέλουν την νίκη. Και η νίκη γίνεται μέσα από την όξυση της αντιπαράθεσης στην συγκεκριμένη περιοχή. Ο κύριος, ο Πρωθυπουργός στην Αμερική που πήγε, δεν μπορεί να προσδοκά τίποτα ο ελληνικός λαός. Δεν έχει πάει ακόμα, τη Δευτέρα μπορεί να φέρει πίσω ασφάλεια για τη χώρα μας. Αντίθετα, πιο ανασφαλής θα είναι η χώρα μας, γιατί εκεί πάνε να συμφωνήσουν τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτά τα αμερικανοτοϊκά σχέδια στην περιοχή, και βέβαια ο λαός μας θα είναι ο στόχος των αντιπίνων άλλων χωρών, γιατί σήμερα συμμετέχει ενεργά σε αυτό το πόλεμο και οι συνέπειες είναι τραγικές και για τον λαό της Ουκρανίας, αλλά και για τους λαούς, οι οικονομικές συνέπειες ιδιαίτερα, που τις ζει ο λαός μας κάθε μέρα. Όλη η Ευρώπη ζει οικονομικές συνέπειες. Βεβαίως όλη η Ευρώπη ζει τις οικονομικές συνέπειες. Είναι αποτέλεσμα των κυρώσεων και εμείς λέμε ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να συμμετέχει στις κυρώσεις. Δεν θα πρέπει να συμμετέχει. Γιατί οι κυρώσεις τελικά γυρίζουν απέναντι στον ίδιο τον λαό μας και στους λαούς βέβαια των άλλων περιοχών. Μάλιστα. Κύριε Κατσιώτη, ο κύριος Αθανασίου ξεκίνησε την κουβέντα, την τοποθέτησή του, λέγοντας «Εύχομαι καλό ταξίδι στον κύριο Μητσοτάκη». Εσείς το λέτε? Να σας πω κάτι. Υπάρχει μια κοινή στρατηγική των κομμάτων της αστικής τάξης σε σχέση με τις συμμαχίες που κάνει εδώ η χώρα μας με τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τα γεωστρατηγικά παιχνίδια που παίζονται στην περιοχή. Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός που ουσιαστικά είναι ενιαίος και αυτό που ερίζει τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι τα ανταλλάγματα. Δεν μπορεί κανένα αντάλλαγμα να μπει, να το πω έτσι, στο ζύγι της ειρήνης της χώρας μας, στη μη συμμετοχή, στο να μην συμμετέχει στον πόλεμο και να μην
είναι στόχος ο ελληνικός λαός. Έχει γεμίσει η χώρα μας βάσεις από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο και βέβαια τον Άραξο στο Άκτιο κλπ. Δεν μπορεί. Μπορώ να πω κάτι για την Κύπρο. Συμφωνήσει ή να μείνει θεατής αυτών των εξελίξεων, γιατί ο κίνδυνος της γενίκευσης του πολέμου είναι μεγάλος και ο ελληνικός λαός θα πληρώσει το μάρμαρο αυτών των συμμαχιών που έχουν αποφασίσει τα κόμματα της εσείς τάξης της χώρας μας. Κανένα όφελος δεν έχει ο ελληνικός λαός από αυτές τις επιλογές. Κύριε Κατσιώτη, ο λαός μας, ναι. Να θέσω ένα ερώτημα επίσης και να απαντήσετε με ένα υπέρ ή κατά. Είστε υπέρ ή κατά της ένταξης Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ? Βεβαίως κατά. Είμαστε όπως είμαστε κατά της ένταξης και άλλων χωρών και λέμε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να διαλυθεί. Το θέμα λοιπόν είναι άλλο. Ο λαός μας έχει μια πείρα. Και από το ΝΑΤΟ και από τις βάσεις που είναι στη χώρα μας χρόνια τώρα, για το ρόλο που παίξανε, για την αφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, για τη στήριξη της Τουρκίας και της επεκτατικής πολιτικής, γιατί όλα αυτά που κάνει η Τουρκία δεν τα κάνει από μόνη της. Τι λέει, διμερείς διαφωνίες είναι αυτές που υπάρχουν στο Αιγαίο. Έτσι λέει το ΝΑΤΟ. Έτσι λένε οι Αμερικάνοι. Τι θα πούνε τώρα, θα βάλουν χέρι στην Τουρκία? Όχι. Την έχουν ανάγκη. Είναι για αυτού στρατηγικός εταίρος στην περιοχή. Είναι για αυτού μια ισχυρή δύναμη. Άρα λοιπόν ο λαός μας έχει πείρα. Αυτός ο πόλεμος θα πρέπει να βρει αντίθετους συνολικά τους λαούς όλου του κόσμου. Γι' αυτό το ΚΚΕ απευθύνει μήνυμα σε όλο το λαό. Της χώρας μας ιδιαίτερα. Παίρνει πρωτοβουλίες. Κάνει κινητοποιήσεις. Συλλαλητήρια. 22 του μήνα έχει την πορεία ειρήνης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Άλλη μία κινητοποίηση ακόμη. Κινητοποίησεις καθημερινά. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η εμπλοκή της χώρας μας. Καμία σχέση, καμία δουλειά δεν έχει η Ελλάδα να στέλνει οπλισμό, στρατό, στρατιώτες στις περιοχές εκεί όπου το ΝΑΤΟ κρίνει ότι είναι αναγκαίο. Γιατί αυτό γίνεται καθημερινά. Εμείς λέμε ότι καμία εμπλοκή δεν πρέπει να υπάρχει στις χώρες μας. Και βεβαίως οι βάσεις παίζουν αυτόν τον πολεμοκάπηλο ρόλο. Είναι το δολοφονικό χέρι, να το πούμε έτσι, του ΝΑΤΟ. Από εδώ εφορμούν, επεμβαίνουν και βομβαρδίζουν τέλος πάντων τους λαούς ή στέλνουν όπλα για να συνεχίζεται ένας πόλεμος, να μετοκυλείται ο λαός στην περιοχή με τις τραγικές συνέπειες βέβαια συνολικά. Μάλιστα. Σε ό,τι μας αφορά θα συνεχίσουμε τον αγώνα και καλούμε τον ελληνικό λαό να μην έχει καμία προσδοκία, γιατί το ταξίδι αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυση αυτών των σχεδιασμών, των πολεμοκάπηλων σχεδιασμών στην περιοχή, και καμία ασφάλεια δεν παρέχει αυτή η επίσκεψη στον ελληνικό λαό.